Αυτοί μπήκανε μέσα με τη σημαία στην πλάτη να κουβαλάνε τη σημαία εδώ, κάτι το οποίο στο Άγιο Όρος αποφεύγεται. Όσοι πηγαίνουν επισκέπτες εκεί, κρατάνε μια στάση, θα έλεγα, λίγο πιο συγκρατημένη. Αυτοί μπήκανε κουνώντας τη σημαία, το βλέπουμε μπαίνει και στην, από την πύλη της Μονής μέσα, αλλά τραβάνε και βίντεο και το ανεβάσανε αυτό το βίντεο. Έτσι δεν είναι? Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θέλουν να δείξουν δηλαδή ότι επισκέπτονται οι υπερεθνικιστές στη Μονή Εσφυγμένου. Αυτή την σημαία εγώ προσωπικά έχω δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους να την κρατούν μέσα στο Άγιον Όρος και προσπαθούν να την σηκώσουν όπως την σηκώνουν και οι συγκεκριμένοι. Όσες φορές έχει πέσει στην αντίληψή μου και είναι μπροστά μου αυτοί οι άνθρωποι, η πρώτη μου κίνηση είναι να τους φωνάξουν να την μαζέψουν, γιατί πρώτον απαγορεύεται να σηκώνεται άλλη σημαία πέραν της ελληνικής και της βυζαντινής στο Άγιον Όρος. Είναι ρητά αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Επίσης, αυτό που εμένα με έκανε να προβώ σε αυτή την καταγγελία είναι ότι χρησιμοποιούν παράνομα το όνομα της Μονής μου και με την άδειά τους, την άδεια αυτών των ανθρώπων που τελεί το μοναστήρι μου υποκατάληψη, η Μονή Εσφυγμένου, έδωσαν την άδεια σε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν με αυτήν την σημαία. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να τους πούν κατεβάστε τι να μπείτε στο μοναστήρι, στον χώρο της Μονής, χωρίς τη σημαία. Αυτό όμως εγώ δεν γνωρίζω σε τι χέρια θα πέσει αυτό το βίντεο και τι θα κάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι που έχουμε δει εμείς, αλλά πόσοι άλλοι υπάρχουν που δεν τους έχουμε δει και πώς θα χρησιμοποιούν το όνομα της Μονής μου να κάνουν προπαγάνδα ότι ορίστε η Μονή Εσφυγμένου στο Άγιον Όρος που πουλάει το όνομα είναι υπέρ μας, ζήτω η ακροδεξιά και να ευλογεί αυτόν τον ανίερο αγώνα που θέλουν να... Έχετε δίκιο.